Για να πάρουμε την ευλογία σου. In order to get... Πάντα η αρχή είναι δύσκολη. Always the beginning or the start is difficult. And then the second time then everything is okay. Praise God. Χαίρομαι που είμαι μέσα σας. I'm glad to be with you again. Εύχομαι ο Θεός να σε ευλογεί. I hope that God will bless you. Θα σε ευχαριστήσω με την χάρη και την αγάπη του. Αμήν, θα σε ευχαριστήσω με την αγάπη του. And you know, and I know that I also you love me so much. Yeah. And all together, we are all loved in the eyes of God. Amen. Κύριε, ευλόγησε τον Άγιο σου λόγο. Γέμισε μας εσύ με την χάρη σου και την αγάπη σου. Εργάσου στην καρδιά μας και στη ζωή μας. Και ευλόγησε μας, Κύριε. Διότι όλοι έχουμε ανάγκη το πνεύμα το δικό σου, τον Άγιο σου λόγο, την δύναμή σου και την εξουσία σου. Σε ευχαριστούμε που μας αγαπάς. Σε ευχαριστούμε που εσύ θέλεις να κατοικήσεις μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Καθίστε. Άκουσα ωραίους ύμνους. Ακούσαμε και τους ισπανικούς ύμνους. Αλλά ο ένας ο ισπανικός είναι και στα ελληνικά, το λέω εμείς στην Ελλάδα. The other is in Spanish and the other one is in Greek. Και το ξέραμε, δόξα στον Θεό. Ο Θεός να σας δίνει χάρη και δύναμη. Ο Θεός να σας γεμίζει την καρδιά σας με το Πνεύμα Του. Όλοι έχουμε έρθει εδώ γιατί έχουμε ανάγκη τον Κύριο. Όλοι έχουμε έρθει εδώ επειδή αγαπούμε τον Κύριο. Ξέρω ότι υπάρχουν ανάγκες και πάντα θα υπάρχουν ανάγκες. He knows that there is a need and there will always be a need. Αλλά ο Κύριος ξέρει να εκπληρώνει τις ανάγκες του λαού. But the Lord knows how to answer the needs of each of His people. Ο Κύριος ξέρει να γεμίζει την ψυχή μας και το πνεύμα μας. The Lord knows how to fill our soul and our spirit. Και γι' αυτό είμαστε εδώ. And that's why we are here. Να νιώσουμε την παρουσία του Θεού. In order to feel the presence of God. Να νιώσουμε την δύναμη του Κυρίου. To feel His power. Να μας αγγίξει η εξουσία του Θεού. For us to touch by His authority. Και να εργαστεί ο Κύριος μέσα στην καρδιά μας. And for Him to minister unto our hearts. Amen. Να έχουμε πάντοτε την ελπίδα μας στον Θεό. That we always have that hope to support our Lord. Να υπολογίζουμε πάντοτε σε Αυτόν. That we always depend upon Him. Να εμπιστευόμαστε πάντοτε Αυτόν. That we always trust Him. Και να περιμένουμε από Αυτόν. And that we always wait from Him. Κάθε τι το οποίο έχουμε ανάγκη. Everything that we need. Ξέρουμε ότι όσο πλησιάζει ο καιρός, we know that the time is coming, ο Κύριος να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. That the Lord is coming to receive His church. Οι δυσκολίες και τα προβλήματα θα μεγαλώνουν. The difficulties and problems are getting bigger. Αλλά θα μεγαλώνει και η δύναμη και η εξουσία του Κυρίου και η βοήθεια του Κυρίου. And the help of God is also getting bigger. Και μέσα από τα γεγονότα της ζωής. And in the situations of life. Θα γνωρίζουμε τον Θεό πιο έντονα. We will understand the Lord deeper and stronger. Θα ερχόμαστε σε καλύτερη επαφή με τον Θεό. And we will have a better communication with God. Και ο Θεός θέλει να συνεργάζεται με το λαό του. And God is going to work with His people. Εμείς θα πρέπει να μάθουμε. And we must learn. Πώς πρέπει να συνεργαζόμαστε με τον Θεό. How to work with our God. Να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού. That we are going to allow His Spirit. Να μας διδάξει τη συνεργασία αυτή. To teach us
how to cooperate and work with Him. Ώστε να ξέρουμε τι ζητάει ο Θεός και τι θέλει ο Θεός από μας. So that we can understand what God is asking and what He wants from us. Γιατί τότε μόνο μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό περισσότερο. Because only then we can understand our Lord better. Όταν μάθουμε στη ζωή μας να συνεργαζόμαστε με τον Θεό. If we learn in our lives to work with our Lord. Τότε ο Θεός θα είναι πάντοτε μαζί μας. Then God will always be with us. Θα είναι μέσα μας. He will be inside us. Θα είναι δίπλα μας. He will be beside us. Θα είναι στις ανάγκες μας. He will be in the times of our need. Μπορεί ο Θεός να μην σου πάρει την ανάγκη. Maybe the Lord will not take your need. Αλλά θα σου δώσει την δύναμη να περάσεις. But He is going to give you the strength to get more through that need. Θα σου δώσει την αγάπη. Και θα δεις την ομορφιά του Κυρίου. And then you will see the beauty of our Lord. Αδελφοί, είναι καιρός που πρέπει ο λαός του Θεού. Brothers and sisters, it is time for the people of God. Να γνωρίσει τον Θεό. To understand God. Με όλη του τη δύναμη. With all His power. Με όλη του την εξουσία. With all His authority. Με όλη του την αγιότητα. With all His holiness. Και να έρθει να γνωριστεί μέσα στις καρδιές μας. And that He will be understood inside our hearts. Να γνωριστεί μέσα στις ψυχές μας. Inside our souls. Διότι όλοι έχουμε ανάγκη. Because all of us we have a need. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. To understand our Lord. Θα μου πεις τόσα χρόνια και τώρα θα γνωρίσεις τον Κύριο. You may say that many so many years passed and now that I'm going to learn my God. Ο Κύριος είναι ατελείωτος. God is He has no ending. Yes. He will never finish. Αν σε 10 ή σε 20 ή σε 50 χρόνια. Because if He is going to be finished in 10 or 50 years. Τότε δεν θα ήταν ο Θεός αυτός. Then He is not our God and we do not want such a kind of God. Αλλά ο Θεός γνωρίζεται. But God, He knows. Και είναι ατελείωτος, δεν τελειώνει. And He is an unending God. Εμείς οι άνθρωποι μπαίνουμε μέσα στο άπειρο. We people, we go through uncertainty. Και γνωρίζουμε αυτό το άπειρο. And we know and we learn about this uncertainty. Γνωρίζουμε περισσότερα και περισσότερα πράγματα στη ζωή μας. We learn more and more in our lives. Γι' αυτό δηλαδή θα πρέπει να ζητούμε από τον Θεό. That's why we must ask and seek from the Lord. That He will give us the strength. That we will have a better contact with Him. And that we will learn the goodness of God every day in our life. Θα διαβάσω κάτι από τον Ισαΐα. We will read from the book of Isaiah. Και είναι στο Λάμδα Σίγμα. 36. Και διαβάζουμε λίγο από το 13. And we are going to read from verse 13 to 21. Μέχρι το 21. Until verse 21. Then Rabshakeh stood and cried with a loud voice in the Jews' language and said, Hear ye the words of the great king, the king of Assyria. Thus says the king, Let not Hezekiah deceive you, for he shall not be able to deliver you. Neither let Hezekiah make you trust in the Lord, saying, The Lord will surely deliver us. This city shall not be delivered into the hand of the king of Assyria. Hearken not to Hezekiah, for thus said the king of Assyria, Make an agreement with me by a present and come out to me. And eat ye every one of his vine and every one of his fig tree and drink ye every one of the waters of his own cistern until I come and take you away to a land like your own land, a land of corn and wine, a land of bread and vineyards. Beware lest Hezekiah persuade you, saying, The Lord will deliver us. Have any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Where are the gods of Hamath and Arpad? Where are the gods of Sheparvaim? And have they delivered Samaria out of my hand? Who are they among all the gods of these lands that have delivered their land out of my land, that the Lord should deliver Jerusalem out of my hand? But they held their peace and answered him not a word, for the king's commandment was, saying,
answer him now. Δόξα στον Κύριο. Καθίστε. Praise God, you can be seated. Θα ήθελα λίγο να προσέξουμε όλα αυτά τα λόγια. We want to be careful all those words. Γιατί πολλές φορές αυτά τα λόγια έρχονται και μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Because many times these words also comes into our lives. Δεν ήταν μόνο για αυτή την εποχή αυτά τα λόγια. These words are not only in that time. Αλλά είναι και για μας σήμερα. But also for us today. Και θα πρέπει να προσέχουμε. And we must be careful. Όλες αυτές τις φωνές. That all these voices. Οι οποίες ακούγονται. Which have been heard. Με ένα σκοπό να έρθουν να μας κάνουν κακό στη ζωή μας. With one purpose for them to come and make bad things in our lives. Στο 13 Εθάφιο μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος ο Ραψάκης. In verse 13, this man Ραψάκη, ο οποίος ήρθε, who came, και ήταν απεσταλμένος από τον βασιλιά, and he was sent from the king. Να έρθει να μιλήσει εις βάρος του λαού του Θεού. To come and speak through the burden of the people of God. Πάντοτε ο διάβολος διαλέγει κάποια άτομα. Always the devil chooses some people. Για να πάνε εναντίον του λαού του Θεού. And to come against the people of God. Να πάνε εναντίον του. To be against them. Να του αφαιρέσουν την πίστη. To remove their faith. Να του αφαιρέσουν την αγάπη. To remove their love. Να του βάλουν φόβο. And will put fear. Να του βάλουν λιγοπιστία ή και απιστία πολλές φορές. And will put unfaithfulness. Ώστε να κάνουν το λαό του Θεού να γυρίσει πίσω. So that it will make the people of God to go back. Ο διάβολος έχει πολλές σκέψεις. The devil has many thoughts. Και έρχεται και εργάζεται με αυτές τις σκέψεις του. And they come to work through those thoughts. Τις οποίες προσπαθεί να σου τις κάνει και σκέψεις δικές σου. And he is trying to make your thoughts to think the same. Αν έχεις θάρρος απέναντι στον Κύριο. If you have the guts towards God. Θα προσπαθήσει να σου βγάλει αυτό το θάρρος από μέσα σου. And he is going to set you free from this courage. Όσο ήταν ο Κύριος στη ζωή, εδώ κάτω στη γη. When as long as the Lord is in this earth. Οι μαθητές του Κυρίου είχαν θάρρος και παρησία. The disciples of God had the courage and the boldness. Όταν σταύρωσε τον Ιησού. When Jesus was crucified. Και μετά πέθανε ο Ιησούς. And then he died. Και όταν εξαφανίστηκε και μέσα από τον τάφο του Ιησού. And then he vanished from the tomb. Τότε οι μαθητές έπεσαν σε μελαγχολία. Then his disciples were sad and sorrowful. Τους κόπηκε το θάρρος. And their courage was being cut off. Τους κόπηκε η παρησία και η δύναμη. And all their strength was being cut off. Κλειστήκανε σε ένα μέρος. They closed up themselves in one place. Και φοβόντουσαν να κυκλοφορήσουν έξω. And they were afraid to even circulate outside. Ο διάβολος κατάφερε να φέρει ένα χτύπημα στην τότε εκκλησία. The devil was able to hit the church at that time. Αλλά ο Κύριος έχει την δύναμη και την εξουσία. But the Lord has the strength and the power. Να αφαιρεί το κακό που κάνει ο διάβολος. To be able to remove the bad thing that the devil has done. Και βλέπουμε τον Κύριό μας τον Ιησού. And our Lord Jesus Christ. Να επισκέπτεται πάλι την εκκλησία του την τότε. Again came and visited his church. Και να τους ξαναδίνει πάλι θάρρος και παρησία. And again has given the courage and the power. Και όταν αργότερα έλαβε το Πνεύμα το Άγιο. And when they received the Holy Spirit. Είδαμε την εκκλησία να βγαίνει έξω με θάρρος και με παρησία. And we saw the church to come out with boldness and courage. Να μιλάει για τη σωτηρία του Ιησού. To speak about the salvation of God. Να μιλάει για την Ανάσταση του Ιησού. To speak about the resurrection of God. Χωρίς να φοβούνται τίποτα. Without fear. Αλλά είχαν μια δύναμη μέσα τους. But they had that power inside them. Και αυτή ήταν η δύναμη του Ιησού Χριστού. And this was the power of Jesus Christ. Ήταν η εξουσία του Πνεύματος του Αγίου. That's why we must not be afraid in our life. We must not be afraid and we must not allow the enemy to bring us back. Και όταν αισθάνεσαι φόβους, ζήτη
ζήσε την δύναμη του Ιησού. And when we feel fear in our life, we must ask the Lord's help. Διότι η δύναμη του Ιησού είναι μέσα μας. Because the power of God, of Jesus, is inside us. Η εξουσία του Ιησού είναι μέσα μας. The authority of Jesus is inside you. Όλη αυτή η δύναμη λοιπόν. All this is strength then. Μπορεί να εργαστεί μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου. Can minister unto your life and in my life. Να σε γεμίσει θάρρος και παρησία μέσα. That he will fill you with boldness and courage. Αυτή είναι η σωστή συνεργασία που ζητά ο Κύριος. This is the right. Να κάνουμε μαζί. This is the right thing that we will do with God. Αυτό ζητάει ο Θεός. This is what he is asking. Θέλετε να το κάνουμε? Amen. Would you like to do it? Θέλετε να κάνουμε αυτή τη συνεργασία με τον Κύριο? Would you like to work with God in this manner? Θα πρέπει να μάθουμε τότε να τον εμπιστευόμαστε στη ζωή. Then we must learn to trust him in our life. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν πήγε να τους πει λόγια αντίθετα από ό,τι έλεγε ο βασιλιάς τους ο Εζεκίας. This man then Rabshakeh, as we read, he went to bring words which is against and which is not from the king. Και τους λέει στο 15 εδάφιο. And it says in verse 15. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας. Neither let Hezekiah. Να φαρείτε επί τον Κύριο. Make you trust in the Lord. Λέγον ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Saying, the Lord will surely deliver us. Ο Εζεκίας μέσα στις δυσκολίες και στα προβλήματα. Hezekiah in during those difficulties and in those problems. Έλεγε ότι ο Κύριος θα μας λυτρώσει. He was telling that God is going to deliver us. Ο Κύριος είναι μαζί μας. That the Lord is with us. Ο Κύριος είναι η δύναμή μας. That the Lord is our strength. Ο Κύριος είναι η εξουσία μας. That the Lord is our authority. Και ο διάβολος έστειλε έναν άλλον άνθρωπο. That the devil sent another person. Να αλλάξει αυτό το πιστεύω από μέσα του λαού του Θεού. To change this belief in the hearts of the people of God. Μην ακούετε τον Εζεκία. Don't listen to Hezekiah as he says. Ίσως και ο διάβολος να λέει μέσα σου, μην ακούς τι λέει η Αγία Γραφή. Maybe the devil will say to you and whisper to you, don't listen to the word of God. Μην ακούς το τι πιστεύουν. Don't listen to what they believe. Μην ακούς τα κηρύγματα, δεν είναι ακριβώς έτσι. Don't listen to the preaching, it is not exactly as it is. Γιατί ο διάβολος πάντοτε προσπαθεί να σε βγάλει έξω από το λόγο. Because the devil always tries to bring you out of the word of God. Να σε βγάλει έξω από τις υποσχέσεις του Θεού. To bring you away from the promises of God. Αυτός είναι ο σκοπός του διαβόλου. Because this is the purpose of the devil. Αλλά ο σκοπός ο δικός μας είναι να μένουμε στον λόγο του Θεού. But the purpose of our God is for us to remain in His word. Να μένουμε στις αλήθειες του. Να μένουμε σε αυτό το οποίο αυτός έχει εργαστεί και εργάζεται μέσα μας. To remain in this one who works and minister unto us. Και πάλι τους λέει, μην ακούετε τον Εζεκία στο 16. In verse 16, again it says, hearken not to Hezekiah. Και διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. For thus said the king of Assyria. Κάμετε συμβιβασμό με τεμού. Ελάτε σε συμφωνία μαζί μου. Make an agreement with me by a present. Ο διάβολος αυτό θέλει. The devil, this is what he wants. Να συμβιβαστείς μαζί μου. Ναι. The devil wants you to agree with him or to compromise with him. Μην το κάνεις ποτέ στη ζωή σου. And do not ever do that in your life. Μην το κάνεις ποτέ στη ζωή σου. Do not ever do this in your life. Ελάτε, εγώ θα σας βοηθήσω. Come and I will help you. Ελάτε, εγώ θα σας δώσω. Come and I will give you. Ελάτε, εγώ θα είμαι μαζί σας. Come and I will be with you. Αυτό προσπαθεί ο διάβολος. This is what the devil is trying to do. Και αυτό το οποίο τους λέει, ελάτε να συμβιβαστείτε με τον βασιλιά της Ασσυρίας. And that's why he was trying to convince them to compromise with the king of Assyria. Αφήστε τι λέει ο Εζεκίας. And the devil says, leave what Hezekiah says. Πράγματι, η Ασσύρη την εποχή αυτή. Truly, at the time, the Assyrians. Ήταν ένας δυνατός λαός. Were strong people. Είχε κάνει πολλούς πολέμους. They have won a lot of wars.
είχε νικήσει πάρα πολλά κράτη. They have won a lot of nationalities. Και εξουσίαζε επάνω σε πολλά κράτη. And it was with authority on many countries. Όλα αυτά τα οποία λέει εδώ. And all these things that was said here. Ήταν αλήθεια. Were all true. Ήταν αλήθεια. It was all true what we have read. Οι δυσκολίες στη ζωή μας είναι αλήθεια. The difficulties in our lives are true. Τα προβλήματα της ζωής μας είναι αλήθεια. The problems in our lives are true. Οι ασθένειές μας είναι αλήθεια. The sickness in our lives are true. Και ότι έρχονται πολλά πράγματα εναντίον μας είναι αλήθεια. That many things are coming against us are true. Αλλά σε όλα αυτά. But above all this, πρέπει να βλέπουμε τι βλέπει και τι λέει εκείνος. We must see what the Lord wants. Όχι τι λένε τα προβλήματα. Not what the problem says. Όχι τι λένε τα γεγονότα. Not what the situation says. Αλλά τι λέει ο Ιησούς. But what Jesus says. Τι λέει ο Λόγος. Δεν τον έχουν τα προβλήματά μας και τα γεγονότα της ζωής. Because through His word, then we will not have these problems and situations in life. Αλλά τον τελευταίο λόγο τον έχει ο Ιησούς. But the last word comes from Jesus. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να δίνουμε μεγάλη σημασία τι λέει ο Ιησούς. And that's why we need to give importance for what Jesus says. Είχα διαβάσει κάποτε για αυτούς τους λαούς. I have read the one time about these people. Έπιαναν και έφτιαγναν από μέλη ανθρώπινα ολόκληρα βουνά. Where they have built the. Έκαναν βουνά από τα μέλη ανθρώπινα βουνά. That they have built the mountains of amputated hands and parts of the body. Anyway. Το να έρθουν τώρα σε συνεργασία. Και να συνεργαστούν και να συμβιβαστούν με τον βασιλιά αυτόν. In order for them to work with this king. Για αυτούς ήταν κάτι που φαινόταν μέσα τους σαν καλό. Δεν θα γλιτώσουμε από άλλες δυσκολίες και από άλλα προβλήματα. For them, they believe that they will not be able to go through other difficulties if they are going to work with the king. Αλλά όμως αυτός ο λαός. But these people. Με τον συγκεκριμένο βασιλιά τον Εζεκία. With King Hezekiah. Έμειναν κοντά στον Κύριο. They stayed close to God. Ακούσαμε τα προβλήματα. We heard about the problems. Ακούσαμε τις δυσκολίες. We heard about their difficulties. Ακούσαμε τα γεγονότα. We heard about their situations. Για να πάμε να ρωτήσουμε τι λέει ο Κύριος. Now we are going to ask what the Lord says. Πριν πάρεις μια απόφαση στη ζωή σου, ρώτα πρώτα τον Κύριο. Before you make any decision in your life, έλα σε επαφή με τον Θεό και ρώτησε τον. We have to ask Him first. Τι να κάνω, Κύριε. What shall I do, Lord? Ποιο είναι το καλύτερο, Κύριε. What is better and best, Lord? Μην αφήσεις τη σκέψη σου να αφαιρέσουν το φάρος και την δύναμη μέσα στην καρδιά σου. Do not allow your mind or your thoughts to remove the strength and the courage that is inside your heart. Και λέει στο 10, στο 18, and it says in verse 18, μη σας απαντά ο Εζεκίας λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Beware lest Hezekiah persuade you saying, the Lord will deliver us. Ελύτρωσε τις εκ των Θεών των Εθνών την γη αυτού, εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Hath any of the gods of the nations delivered his land out of the hand of the king of Assyria? Είδατε κανέναν Θεό να λειτουργήσε και να ελευθέρωσε από το βασιλιά της Ασσυρίας το λαό? Have you seen any god that has set free the people from the king of Assyria? Αυτό είναι αλήθεια. Δεν είχε συμβεί. This is true. It did not happen. Αλλά μ' αρέσει το 21. But I like what it says in chapter in verse 21. Εκείνοι δε αισιώπων. But they held their peace. Και δεν απεκρίθησαν λόγο προς αυτόν. And answered him not the word. Διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον μη αποκριθείτε προς αυτόν. For the king's commandment was saying,
answer him now. Ότι βλέπετε ότι εδώ δεν μιλήσανε, δεν είπανε τίποτα. Here in this verse, they did not say nothing, they did not mention anything. Μην πιάνει συνομιλία με τους φόβους. Don't entertain your fears. Μην πιάνει συνομιλία με τις δυσκολίες και τα προβλήματα. Don't entertain your difficulties and your problems. Μην πιάνει συζήτηση με καταστάσεις που είναι άσχημες και δεν καλές. Don't engage yourself talking about situations that are not good and right. Αν θέλεις να ανοίξεις το στόμα σου. If you want to open your mouth. Και θέλεις να πεις κάτι κάπου. And you want to say something somewhere. Γονάτισε ενώπιον του Κυρίου. Then kneel down before God. Because from God the solution will come. For me to think about all my problems, I will not find a solution. For me to think all the time about my sickness, I will not find healing or anything. But when I go to God then my Lord will help me and will give me the solution. Ας μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Then we must learn to trust God. Ας μάθουμε να προσευχόμαστε τον Θεό της αλήθειας. We must learn to pray to the God of truth. Διότι αυτός ξέρει τις λύσεις και τις έχει τις λύσεις στα χέρια. Because He knows the solution, He knows the answer for every problem. Άμα διαβάσουμε στο Λάμδα Ζήτα το 3-10. As we will read in chapter 37, in verse 14, and Hezekiah received the letter from the hand of the messengers and read it. And Hezekiah went up unto the house of the Lord and spread it before the Lord. Okay, so in verse 18, of a truth, Lord, the kings of Assyria have laid waste all the nations and their countries. Amen. Amen. Τι όμορφη προσευχή. What a beautiful prayer. Γονάτισε. He knelt down. Ύψωσε τη φωνή του και το βλέμμα του στον Κύριο. He lifted up his voice unto the Lord. Και του είπε στο 16, Κύριε των δυνάμεων. And in verse 16, O Lord of hosts. Θεέ του Ισραήλ. God of Israel. Ο καθήμενος επί των χερουβίμ. That dwellest between the cherubims. Thou art the God. Μιλάς έναν Θεό ο οποίος κάθεται πάνω στα χερουβίμ. He is talking ένας to Θεός God. Που είναι πάνω από αυτό. He is over these angels. Okay. Ένας Θεός που έχει μεγαλύτερη δύναμη από αυτό. God that has more power above this thing. Yeah. Αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος πάντα τον βασιλείο της γης. Σι έκαμε στον ουρανό και τη γη. Thou art the God, even thou alone, of all the kingdoms of the earth. Σας αρέσει αυτή η προσευχή. Do you like this prayer? Yeah. Δόξασε τον Θεό. Praise God. Το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να δοξάσεις τον Θεό στην προσευχή σου. Praises of his people. Ύψωσε τον Θεό μέσα σου. You must leave God in your inside. Πριν πεις το πρόβλημά σου. Πριν πεις το πρόβλημά σου. Before even telling about your problems. Δείξε το πόσο έχεις τον Θεό μέσα. You must show him how much you praise him and acknowledge τον δυνάμεο. Because he is the God of power. Είσαι ο μεγαλύτερος βασιλιάς από όλους τους βασιλείς της. He is the King of Kings all over the earth. Σι κατοικείς τον ουρανό. He lives in heaven and in earth. Βλέπετε πως τον έχει μέσα του τον Θεό. You see how he has God inside him. Έχει έναν Θεό πάνω από τα προβλήματα. Because he has a God that is above everything. Πάνω από τις δυσκολίες. Above every situation. Πάνω από τους φόβους. Above difficulties and fear. Πάνω από αυτά τα λόγια όλα τα οποία τάραξαν. We must have our God like this. In order that we will lift our voice unto the Lord. And in
verse 17. Κλείνον, Κύριε, το ούς σου, το αυτί σου. Incline thy ear, O Lord. Και άκουσον. And hear. Άνοιξον τους οφθαλμούς σου. Open thine eyes. Και είδε. O Lord. Και άκουσον πάντα τους λόγους του Σεναχιαρίμ. And see and hear of the words of Σεναχιαρίμ. Ώστις απέστειλε τούτον. Which have sent to reproach the living God. Δια να οριδήσει. Να τροπιάσει. Which have sent to reproach the living God. Προσέχετε τώρα κάτω, στο 18. Take note of verse 18. Αληθώς, Κύριε, of a truth, Lord, οι βασιλείς της Ασσυρίας, the kings of Assyria, ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών, have laid waste all the nations and their countries, και έριψαν εις τον πύρ τους θεούς αυτών, and have cast their gods into the fire. Διότι δεν ήσαν θεοί. For they were no gods. Δεν ήσαν θεοί. But the work of men's hands. Αλλά ήταν έργο χειρών ανθρώπων. But the work of men's hands. Ξύλα και λίθη. Wood and stone. Δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Therefore they have destroyed them. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών. Now therefore, O Lord our God, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού. Save us from his hand. Δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι σύ είσαι ο Θεός. That all the kingdoms of the earth may know that thou art the Lord, even thou only. Yes. What a beautiful prayer. Very beautiful prayer. Hallelujah. Μπορεί ο Θεός να μην ακούσει μία τέτοια προσευχή. How can God not listen to this kind of prayer? Τη στιγμή που εσύ ψώνεις τον Θεό, μπορεί ο Θεός να μην σε ακούσει. When the time that you are lifting your voice like this kind of prayer and God is not going to hear you? Τη στιγμή που δίνεις εμπιστοσύνη στον Θεό, είναι δυνατόν ο Θεός να μην σε ακούσει? When you are trusting Him, it's impossible that God will not hear you. Ο Θεός είναι έτοιμος να μας ακούσει. Because God is ready to hear us. Και το ενδιαφέρον είναι. Ποιο ήταν αυτό το πόναγε πολύ μέσα. What is it that made him feel the pain inside him? Μην τροπιαστεί το όνομα του Κυρίου. That the name of the Lord will not be put on shame. Δόξα στον Θεό. Όταν εγώ when I νικούμε από ορισμένα πράγματα όταν οι φόβοι εμένα με κάνουν να γυρίζω πίσω when fear will make me to turn back τότε να ξέρετε ένα πράγμα. Then you must know one thing. Τον πιάζω το όνομα του Κυρίου. Because I am putting in shame the name of God. Από τη μία λέω ότι ο Θεός είναι μεγάλος. On the other hand, we say that God is big. Ότι είναι δυνατός. That He is powerful. Και από την άλλη θα υπομίσω. Then on the other hand, we are turning our back. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω ένα πρόβλημα. I cannot face a problem. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω δυσκολίες και καταστάσεις. I cannot face any difficulties or situation. Αλλά παράλληλα λέω ότι ο Θεός είναι δυνατός. But even then, I say, God is great. Θεός είναι μεγάλος. Λέω ότι ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Because God can do anything. Yes. Και από την άλλη γυρίζω προς τα πίσω. And on the other hand, I can turn my back from Him. Αδελφοί, με αυτόν τον τρόπο. With this way. Όταν λειτουργούμε έτσι. If we work in this way. Τροπιάζουμε το όνομα του. Then we are putting in shame the name of God. Και μην περιμένεις ποτέ τον Θεό. And you will never wait for God. Να μπορέσει να εργαστεί μαζί σου. To minister unto you. Γιατί με αυτόν τον τρόπο. Because in this way. Εμείς. We. Κόβουμε τη συνεργασία του. We are cutting off the communication with God. Και ο Θεός δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί μας. And God cannot work with us. Είναι καλά να μάθουμε το Κύριο. It is best for us to learn the Lord. Λέμε ότι είναι δυνατός να μάθουμε τη δύναμη του. We say that He is powerful, then we must learn what is His power. Λένε ότι είναι ισχυρός, να μάθουμε πόσο ισχυρός. We say that He is great, then we must learn how great He is. Λέμε ότι ακούει τη φωνή μας, να δούμε πόσο την ακούει. We say that He hears our voice, then we will see how He listens to us. Ας δοκιμάσουμε το Κύριο.
then we must pray God. Και να γνωρίσουμε τη δύναμη. And then we will learn His power. Να γνωρίσουμε τα μεγαλεία. Then we will learn His greatness. Αυτός ο άνθρωπος προσευχήθηκε τόσο όμορφα. This man prayed very beautifully. Και στο 33. And on verse 33. Chapter 37, verse 33 and 35. Therefore, thus saith the Lord concerning the king of Assyria: He shall not come into this city, not shoot an arrow there, nor come before it with shield, nor cast a bank against it. By the way that he came, by the same shall he return, and shall not come into this city, saith the Lord. For I will defend this city to save it for my own sake and for my servant David's sake. Ο Κύριος θα σε διαφυλάξει. The Lord will protect you. Ο Κύριος θα σε προστατεύσει. The Lord will keep you. Σε αυτή την πόλη λέει ούτε βέλος δεν θα περάσει. It says that not even arrow will pass through. Εγώ θα την προστατεύσω. I will protect. Αδελφοί, έτσι είμαστε στα χέρια του Κύριου. Brothers and sisters, this is how we are in the Lord. Τι έλεγαν όλοι οι άλλοι. What are the others were saying? Εδώ δεν είναι ο Κύριος. You see what God, the Lord says here. Πάρε όλα αυτά τα οποία ακούς, ίσως και μέσα σου να τα ακούς. Ίσως και απ' έξω να τα ακούς. Despite of those things that you hear, even inside you, you may hear those. Και σου δημιουργεί φόβο μέσα σου. And it will create fear inside you. Σου δημιουργεί άγχος μέσα σου. It will create worry inside you. Δυσκολεύεσαι. And you will have difficulty. Πάρ' τα όλα. But take all these things. Πήγαινε τα ενώπιον του Κυρίου. And bring it unto the Lord. Το Κύριο και να περιμένεις τώρα να ακούσεις την φωνή του Κυρίου. And you are going to wait what the Lord says. Listen to His voice. Όταν εσύ θα πεις με πίστη σε Εκείνον, when you convince him, μετά έχει αυτός τη σειρά του να μιλήσει σε σένα. Then he has his part to talk to you. Και ο Κύριος είδατε πόσο όμορφα μίλησε. And you see how God beautifully speaks. Τελικά ο λαός δεν πολέμησε. Εναντίον των Ασσυρίων. The people they didn't fight against the Assyrians. Αλλά μας λέει στο 36. But in verse 36 it says. Ο Κύριος έστειλε κάποιον άγγελο. Then the angels of the Lord went forth. Ένας άγγελος δικός του. The Lord sent his angel. Με διαταγές από τον ίδιο τον Θεό. And it is an order from the Lord himself. Και μέσα στο στρατόπεδο. And inside the camp, the 185,000 πέθανε. 185,000 died. Και όταν λέει το πρωί ξύπνησαν. And when they arose early in the morning. Ήσαν πάντες πτώματα. They were all dead. Αυτό που βλέπεις ότι είναι πολύ δυνατό και έρχεται εναντίον σου. When you see this thing that is big and that is coming against you. Μπροστά στα μάτια του Θεού είναι ένα μηδέν. In front of God's eyes is just nothing. Αυτός ήταν ένας δυνατός στρατός. Because this was a strong army. Ένας στρατός ο οποίος έκανε πολέμους. An army that fights. Είχανε νικήσει πολλούς λαούς. And has won many wars. Είχανε σκοτώσει πολλούς λαούς και βασιλείς. And they have killed a lot of people. Αλλά όλους αυτούς. But all of this. Όλο αυτό το στράτευμα. All this strategy. Μαζί με το βασιλιά. Together with the king. Ο Θεός. God. Το έβλεπε ως πτώματα. Νεκρά σώματα. God saw them as dead. As just dead bodies. Το οποίο κάτι. Το οποίο είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να δούμε εμείς. Which we cannot see by ourselves. Αλλά το βλέπει ο Κύριος. But God sees them. Και αυτό είναι η προσευχή μας πρέπει να απευθύνεται προς τον Θεό. That's why our prayers must be towards God. Και να δούμε τι βλέπει Εκείνος, όχι τι βλέπουμε εμείς. And we will see what God sees and not what we see. Ο Πέτρος ήταν τρομαγμένος και για τον φόβο των Ιουδαίων. Peter was terrified with the fear from the Judeans. Ήταν εκκριμένος μέσα σε ένα σπίτι. And he was hidden in a house. Από το φόβο του. And from his fear. Πιο μπροστά είχε προδώσει και τον Κύριο. Because before that he has denied Jesus. Βλέπουμε ένα άτομο το οποίο να είναι αυθόρμητο, να μιλάει εύκολα. We see a person that speaks easily and expresses himself. Αλλά από την άλλη βλέπουμε και κάποιες αδυναμίες ανθρώπινες μέσα. But on the other hand,
we see the weakness of man inside him. Αυτός που τράβηξε το μαχαίρι και έκοψε το αυτί του μάγκου. The one who pulled out the knife and cut the ear. Αυτός ο ίδιος. The same person. Μπροστά σε μία δούλη. And in front of a servant. Απαρνήθηκε το Κύριο. Denied the Lord. Και έλεγε ότι δεν το ξέρω. And he said, I don't know. Και ορκιζότανε και έλεγε δεν το ξέρω. And he promised and he said, I don't know. Ο ίδιος μετά τον εβλέπουμε να έκανε βήματα φόβου. Then he himself find himself in a spirit of fear. Αλλά έκανε και βήματα μετάνοιας. But on the other hand, he was repenting. Αν μερικά πράγματα στη ζωή σου. Yeah, if some things in your life. Σου δημιουργούν τύψεις μέσα σου. They will create you. Και αισθάνεσαι ένοχος για μερικά πράγματα. And you feel guilty about some things. Γιατί δεν στάθηκες εκεί που ήθελε ο Θεός. Because you did not stood where God wants you to be there. Γιατί δεν έκανες αυτό που ακριβώς ήθελε ο Θεός. Because you did not do what God has asked you to do. Γιατί φοβήθηκες εκεί που δεν έπρεπε να φοβηθείς. Because you were afraid there where you are not supposed to be afraid. Δεν ομολόγησες εκεί που έπρεπε να ομολογήσεις. And you did not confess there where you are supposed to confess. Και τελικά δεν έκανες το θέλημα του Θεού. And you did not do the will of God. Ένα πράγμα σας σώζει. Only one thing is going to save you. Η λέξη μετάνοια. And this word is repentance. Άλλαξε γνώμη. In a short word, Peter changed his mind. Και αρχίζει και λέει, τι έκανα, τι ήταν αυτό που έκανα. And then he realized, what have I done? What is this thing that I have done? Then he started crying. He was crying. And he was asking God for forgiveness. Και πιστεύω μέσα μου την άλλη μια ευκαιρία να μου δώσει. And I believe inside the Lord, He says, I will give Him one more chance. That I will show my God that I love Him. That Jesus will see me that I love Him. But I fell from my own weakness. This sorrow and those tears inside His soul. Έρχεται και πατάει πάνω σε αυτά ο Κύριος μας ο Ιησούς. And there God sees and stands before those. Και αμέσως δίνει αργότερα το Πνεύμα του Άγιου. And then He will give His Spirit. Δίνει δύναμη. And then gave Him the strength. Αν δεν υπάρχει μετάνοια, η δύναμη του Θεού δεν μπορεί να κατήσει. If there is no repentance in the strength of the heart of God, our mistakes, then the power of God. It doesn't matter how big is the mistake. What the matter is how big is your repentance. Ο Θεός βλέπει κάτι δικό του μέσα στην ψυχή σου. Because God will see is inside your soul. Η μετάνοια είναι κάτι το οποίο ξεκινάει από τον άνθρωπο. Because repentance starts from man. Αλλά γίνεται και με την δύναμη του. But also it becomes with the power of God. Είναι κάτι το οποίο το ζητάει ο Θεός. It is something that God asks. Και μετά στέκεται πάνω σε αυτό στη μετάνοια. And then he's going to stand over that repentance. Και λέει ο Κύριος. And the Lord will say. Αυτό είναι δικό μου. This is my time. Ξέρει να κάνει λάθη. He knows how to make a mistake. Ξέρει να πέφτει σε αμαρτίες. He knows how to fall in sin. Αλλά ξέρει και να σηκώνεται σωστά. But he knows how to get up right. Δεν ομολόγησε τον Κύριο μπροστά σε μία δούλη.
he didn't confess in front of his servant. Μετά όμως τη μετάνοια, but the repentance, μετά την δύναμη του Κυρίου, after of the power of God, ομολόγησε τον Ιησού και σώθηκαν 3.000 άτομα. Αυτό κάνει η μετάνοια. This is what repentance can do. Αλλάζει τον τρόπο ζωή μας. Thank you.
Because